τους αποκλειστικά στο Δήμο Αλεξανδρίας. Αυτό μας θυμάει ακόμη περισσότερο. Σε εσάς εδώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και κανένα ενδιασμό. Να σου πω ότι όλη η Αλεξάνδρεια, όλος ο Δήμος Αλεξάνδρειας είναι στο πλευρό σου. Στηρίζει την προσπάθειά σου. Θα είναι μεγάλη χαρά για μας να είσαι ο τελικός νικητής της αναμέτρησης. Να είσαι εσύ ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Και θεωρώ πως και εσύ με τη σειρά σου, αργότερα θα μας δεις διαφορετικά, θα τιμήσεις και εσύ τον τόπο σου, θα τιμήσεις τη Βόρεια Ελλάδα. Βλέπω ότι γύρω σου έχεις ανθρώπους που τρέχουν, που σε αγαπάνε. Μέσα σε αυτούς να πω ότι είμαι και εγώ. Το λέω για πρώτη φορά επίσημα. Και όλοι μας θα χαρούμε αν το αποτέλεσμα που πιστεύουμε πως έτσι θα είναι, είναι θετικό για σένα. Να είσαι καλά, Δημαρχέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ξέρεις πολύ καλά ότι τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Έχουμε δουλέψει όλο αυτό το καιρό μαζί και έχουμε φέρει αποτελέσματα για τον τόπο μας, στην Κεντρική Μακεδονία και εδώ στην Ημαθία, κάτω από πολύ αδίκουσες συνθήκες για την αυτοδιοίκηση, με περικοπές χώρων που αγγίζουν το 70% πολλές φορές, με γραφειοκρατία η οποία δεν αφήνει ούτε έναν δήμαρχο ούτε έναν περιφερειάρχη να δουλέψει, να αναπτυχθεί και να αναπτύξει την περιοχή του. Και νομίζω, Δήμαρχε, ότι είναι η ώρα τώρα να τολμήσουμε εμείς οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης να βγούμε μπροστά. Και να βγούμε μπροστά γιατί όσο καλός δήμαρχος και να είσαι σήμερα, όσο καλός περιφερειάρχης, αν το ίδιο το κράτος δεν αλλάξει, αν το ίδιο το κράτος δεν στηθεί τελείως διαφορετικά, να γίνει πιο ευέλικτο, πιο αποτελεσματικό, με λιγότερες δραστηριοκρατίες, που να ενισχύει την αυτοδιοίκηση ως έναν πυλώνα ανάπτυξης, αλλά και έναν πυλώνα που βοηθάει την κοινωνική συνοχή στην πράξη, ως τα λόγια. Δεν θα πάμε μακριά. Και επειδή η αυτοδιοίκηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα κάνει αυτά, το κεντρικό κράτος πρέπει πάση θυσία να υποστηρίξει την αυτοδιοίκηση. Γιατί θα είναι το εθνικό συμφέρον της ίδιας της χώρας. Και βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει η Νέα Δημοκρατία, ο ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες του πολιτικού μας συστήματος, να ξαναετοιμαστεί από το μηδέν. Να αλλάξει, να γίνει ξανά ένα κόμμα ελκυστικό, ένα κόμμα δημοκρατικό, ένα κόμμα που να μπορεί να ανταποκριθεί στην περίοδο αυτή της να ξαναμιλήσει με την κοινωνία. Γιατί, Δήμαρχε, κακά τα ψέματα και το ξέρεις, η Νέα Δημοκρατία, ενώ ιδεολογικά είναι κυρίαρχη, έχει δυστυχώς χάσει τον κόσμο της, την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που τη στήριζε, την νεολαία, αλλά και όχι μόνο. Σκέψου ότι από το 2004 μέχρι σήμερα έχουμε χάσει πάνω από 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Το 2004 η Νέα Δημοκρατία είχε την εμπιστοσύνη 3.600.000 ανθρώπων. Και σήμερα, στις εκλογές του Ιουλίου, είχαμε 1.200.000 ψηφοφόρους. Οι δε νέοι που μας ψήφισαν ήταν 200.000 μόνο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια καθοδική πορεία. Και γι' αυτό και πιστεύω ότι η μεταβατικότητα δεν λύνει το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Το να μείνουμε φοβικοί και σε μια λογική ότι πρέπει να δούμε τάξη, αρκεί που είμαστε συσπηρωμένοι. Μας αρκεί. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι είναι βασικό να είμαστε συσπηρωμένοι, αλλά πρέπει να κάνουμε και το επόμενο βήμα, να διεισδύσουμε πάλι στους χώρους αυτούς των ανθρώπων που πίστευαν σε εμάς, αλλά που μας γύρισαν την πλάτη όλα αυτά τα χρόνια. Και μπορούμε να ξανακάνουμε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη, αν αλλάξουμε νοοτροπία, Δημάρχη. Αν αλλάξουμε ανθρώπους, αν αλλάξουμε δομές και τρόπο λειτουργίας, αν γίνουμε ξανά ένα κόμμα συμμετοχικό, ένα κόμμα που θα αποφασίζουν τα μέλη του και τα στελέχη του, όχι μόνο τον αρχηγό κάθε 5-10 χρόνια από την γίνεται η αλλαγή, αλλά να υπάρχουν θητείες, 8 χρόνια για τον κάθε πρόεδρο, να υπάρχουν θητείες για όλους, όχι μόνο για τον αρχηγό. Και βέβαια, να επιλέγονται οι υποψήφοι βουλευτές, το 50% των ψηφοδελτίων από τοπικές κοινωνίες, με τοπικές ψηφοφορίες σε κάθε νομό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στις κεντρικές στρατηγικές του κόμματος που θα επιλέγει, θα πρέπει να γίνονται συνδιασκέψεις
δεν είναι δυνατόν τα μέλη και τα στελέχη να ενεργοποιούνται μόνο στις εκλογές για να κάνουν τους εκλογικούς αντιπροσώπους τις κινητοποιήσεις. Αυτά κάναμε και πολλά άλλα βέβαια που δεν είναι της ώρας και απομακρύναμε τον κόσμο. Κλείσαμε τη μότητα στην κοινωνία δηλαδή. Και εσύ το ξέρεις αυτό γιατί η κοινωνία σε αγαπάει, όπως και όλη την ομάδα σας. Σας αγκάλιασε όπως και εμάς πριν από 1,5 χρόνο, κατακτώντας μια κοινωνική πλειοψηφία που δεν έχει ξανά γίνει στην Ελλάδα σε εκλογές. Γιατί πολύ απλά είπαμε στον κόσμο την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Αν λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία στις 22 Νοεμβρίου καταλάβουμε ότι δεν επιλέγουμε απλά το πρόσωπο, αλλά επιλέγουμε το πού θέλουμε να πάμε το χρόνο μας. Θέλουμε μια μεταβατική περίοδο, η οποία όμως απέδειξε ότι δεν είναι ικανή να μας οδηγήσει σε νίκη. Και η νίκη από μόνη της δεν λέει τίποτα. Νίκη απέναντι στα προβλήματα, το γι' αυτό έχει σημασία. Ή θα κάνουμε το άλμα, το βήμα μπροστά. Όποτε η Νέα Δημοκρατία δήμαρχε τόλμησε, όπως το 97, όπως το 85, είναι μπροστά, κατέκτησε, προχώρησε. Όποτε κινήθηκε στη λογική της μεταβατικότητας, της να μείνουμε φοβικοί και μεταξύ μας και μια χαρά είμαστε, έμεινε πίσω. Μας προσπέρασαν οι εξελίξεις. Γι' αυτό και είμαι σήμερα εδώ. Όχι με την ιδιότητα του Περιφερειάρχη, που αυτό βέβαια ξέρει πολύ καλά ότι ισχύει και είμαι περήφανος γι' αυτό. Αλλά με την ιδιότητα ενός ανθρώπου που θέλει να αλλάξει συνθέμελα τη Νέα Δημοκρατία, να την ετοιμάσω, να την ξανακάνω ελκυστική, να ξαναφέρω πίσω τους ανθρώπους που μας γύρισαν την πλάτη, για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε και σύντομα από μια κυβέρνηση η οποία καταστρέφει τη χώρα, καταστρέφει την αυτοδιοίκηση, καταστρέφει τον οικονομικό, την αγορά, τους πάντες, τις επενδύσεις και κοροϊδεύει ουσιαστικά τον κόσμο. Διότι όταν λέει στηρίζω τους αδύναμους συμπολίτες μου, πώς τους στηρίζεις τους αδύναμους συμπολίτες σου, αν δεν πιστεύεις στην παραγωγή πλούτου στη χώρα σου.